η ιστορία, τον κύριο Καραμαλή τον έχει ήδη συνδέσει με την μεγάλη τότε εθνική επιτυχία που την έχουμε ονομάσει βέτο του Βουκουρεστίου. Ξέρουμε πολύ καλά τεχνικά δεν τέθη ποτέ τεχνικά το βέτο. Τεχνικά δεν τέθη ποτέ. Σωστά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την εποχή εκείνη, ακριβώς μέσω της διπλωματίας, καταφέραμε και πείσαμε τους εταίρους μας για το δίκαιο των δικών μας των θέσεων και έτσι ουδέποτε μπήκε το θέμα στην ατζέντα, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είχε δηλώσει ότι δεν θα το στήριζε. Άρα η ιστορική επιλογή ήταν αυτή, με αυτήν έχει συνδεθεί ο κ. Καραμαλής και νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο είναι περιττό. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια κακή συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που δεν έλαβε υπόψη ούτε τα εθνικά δίκαια, αλλά ούτε τις εθνικές ευαισθησίες. Και δυστυχώς, το έχουμε πει σε πολλούς τόνους, ότι ο τρόπος που άνοιξε το θέμα η κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση, την εποχή εκείνη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήταν για να δημιουργήσει πρόβλημα στην αντιπολίτευση. Και γι' αυτό και επιμένουμε ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια ούτε ενημέρωσης, ούτε συνεννόησης, ούτε μιας εθνικής γραμμής. Και πιστεύω πραγματικά ότι αν είχε επιδιωχθεί κάτι τέτοιο, πρώτα απ' όλα όλες οι πολιτικές δυνάμεις, δεν αναφέρομαι μόνο στην Νέα Δημοκρατία, αλλά πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Θα ήταν πολύ διαφορετικό να είχαμε προσέλθει σε μια διαπραγμάτευση ως εθνικό μέτωπο. Και από την άλλη, έχουμε και τις αποκαλύψεις, γιατί και αυτό έχει την αξία του, των εταίρων μας, των Ευρωπαίων, ότι όντως υπήρξε μία... Αναφέρεις σε αυτά που λέγονται περί συναλλαγής. Μία συναλλαγή. Ποτέ δεν είναι. Όταν... Θα μας απαντήσει. Ναι, διότι ο κύριος... Ίσα το αντίθετο, διαψεύστηκε φαίνεται... πλήρως. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό κάπου έχει κάποια βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί δεν νομίζω ότι το μείζον είναι να σταθούμε σε αυτό. Υπάρχει μια συμφωνία που ξαναλέω είναι κακή και πρέπει εμείς όλοι. Η οποία συμφωνία αλλάζει. Και πρέπει εμείς όλοι, ακριβώς αυτή είναι η απάντηση που θα σας δώσω, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις αρνητικές τις συνέπειες. Τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία της Μακεδονίας, πιστεύω δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλες οι κυβερνήσεις από εδώ και πέρα να χρησιμοποιήσουν το όπλο που έχουμε που λέγεται πολιτιστική διπλωματία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σχέδιο μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας να κρατήσουμε σταθερό ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και όλες τις ιστορικές αναφορές, τα μνημεία μας που έχουν να κάνουν με τη Μακεδονία μας, με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όχι μόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό τουλάχιστον να υπάρχει μια συναντήληψη μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων. Πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρόπλο. Και βεβαίως υπάρχουν τα ζητήματα τα πολύ πρακτικά που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος, και εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κατοχυρωθούν όλες αυτές οι ονομασίες προέλευσης και τα προϊόντα μας που έχουν την ονομασία Μακεδονικό.